τη δική του απάντηση σε όσους επικρίνουν το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή του στο δίκτυο των 100 ανθεκτικών πόλεων με αφορμή τα προβλήματα που σημειώθηκαν εξαιτίας της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε την πόλη στις 10 Μαΐου, έδωσε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Διάφοροι ξυπνάκηδες, αμόρφωτοι θα έλεγα, το Resilient City το μεταφράσανε σε Resilient City. Το Resilient City είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μέσα μια συμβουλευτική παροχή διαφόρων πληροφοριών και διαφόρων έτσι, δεδομένων από την Παγκόσμια Τράπεζα βασικά, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου η πόλη να είναι ανθεκτική. Και τι θα πει ανθεκτική? Να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα θέματα φυσικών καταστροφών, πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές κλπ. Δύο θέματα, ας πούμε, πώς είναι των μεταναστών, δηλαδή απότομη εισροή ανθρώπων που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε. Θέματα οικονομικά με την έννοια ανεργίας και ούτω καθεξής και πολλά άλλα. Σε εκτενή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αντανακλαστικά που επέδειξε ο μηχανισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κακοκαιρία, δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων υπογράμμισαν ότι οι υπηρεσίες, ιδιαίτερα του τομέα καθαριότητας, λειτουργήσαν άμεσα και αποτελεσματικά. Για τους χειρισμούς της, στο επικοινωνιακό κομμάτι, μέμφθηκε τη Δημοτική Αρχή, η Μείζων Αντιπολίτευση. Εμείς δεν σας κατηγορούμε γιατί δεν καθαρίσατε τα ρέματα, που δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Εμείς σας κατηγορούμε ότι πάλι ουσιαστικά κοιμόσασταν τον ύπνο του δικαίου. Όταν γνωρίζατε, όταν γνώριζε όλος ο κόσμος, ότι επέρχεται μια καταιγίδα πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και εντούτοις δεν κάνατε αυτά που οφείλατε να κάνετε ως Δημοτική Αρχή από την πλευρά των δικών σας αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. Παραδείγματος χάρη, να ενημερώσετε τους πολίτες. Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης έστρεψαν τα βέλη τους και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υποδεικνύοντάς την ως την κύρια υπεύθυνη για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Από όλους τους φορείς που πιθανόν να εμπλέκονται περισσότερο ή λιγότερο στην πολιτική προστασία, στο θέμα των αντιπλημμυρικών, νομίζω ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η περιφέρεια. Οι υποδομές της πόλης, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι σε άθλια κατάσταση, είναι εγκαταλειμμένες. Βλέπουμε ένα πινκ-πονγκ ευθυνών ανάμεσα στην ΕΙΑΘ, ανάμεσα στην περιφέρεια του πολυδιαφημισμένου Τζιτζικώστα, ο οποίος λύνει όλα τα προβλήματα και ο οποίος έχει την κύρια ευθύνη για την αντιπλημμυρική προστασία, και βεβαίως του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ό,τι του αναλογεί. Έξυπνη πόλη είναι μια πόλη που αντιδρά στα προβλήματα δεκαετιών. Εξυπνακίστικη πόλη είναι μια πόλη που λανσάρεται στην Ευρώπη ως αναγεννημένη, ως σύγχρονη και ανοιχτή και δεν απαντά στα στοιχειώδη. Και εξυπνακισμούς είναι βέβαιο πως τα φυσικά φαινόμενα δεν συγχωρούν. Εξαιρετή διαφόρων παρατάξεων, η Παναγιώτης Αβραμόπουλος, Γιώργος Αρβανίτης και Ανδρέας Κουράκης από την Πρωτοβουλία, η Μόνικα Ιβάζογλου από τις Γειτονιές Εδράση και ο Γιώργος Αβαρλής από τη Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη, κατέθεσαν αίτημα για προημερησίας διάταξης συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ετοιμότητα της πόλης στην αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων. Εν τέλει, για το θέμα αυτό, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Καλυψό Γούλα, θα οργανωθεί ειδική συνεδρίαση με τη συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης που εμπλέκονται στον τομέα της πολιτικής προστασίας.